Γνωρίζοντας ότι σήμερα θα ήμουν εδώ στο Κορυδαλό για να απευθύνω χαιρετισμό, σηκώθηκα το πρωί, έκανα το καφεδάκι μου και ήρεμος έκανε ένα τεστ. Τι έκανα, θα σας πω. Θα παρακαλούσα όμως, φίλες και φίλοι, αυτό που θα σας πω να μείνει μεταξύ μας, γιατί όταν στις εκλογές πριν τις 21 Μάη αποκαλύψαμε δημόσια αυτό που απέκρυπτα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, όταν αποκαλύψαμε δηλαδή ότι και οι τρεις τους υπέγραψαν το 2021 νέα δανειακή σύμβαση, ένα νέο υπερμνημόνιο δηλαδή, με προαπαιτούμενα για την εκταμείευση, 200 εκ των οποίων ήδη έχουν νομοθετηθεί και αναμένονται 350 για την αποπληρωμή της, με φορολεγασία και φοροεπιδρομή στα λαϊκά νοικοκυριά, τουλάχιστον μέχρι το 2056, όταν το αποκαλύψαμε, το ΚΚΕ ψήλωσε κατά 127.119 νέες ψήφους, ψήλωσε κατά 2% από το 2019 και έγινε η τρίτη δύναμη στην Αττική, η πρώτη στην Ικαρία, με αύξηση των ποσοστών του και των ψήφων του στις 58 από τις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Χαμηλόφωνα λοιπόν, ακούστε τι έκανα. Έφτιαξα μια ξύλινη κάλπη και μέσα έριξα τα κοστολογημένα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Λίγα σε σελίδες, βλέπετε, και δεν δυσκολεύτηκα να τα τσακίσω και να τα βάλω σε έναν φάκελο. Μόλις τελείωσα, ήπια το καφεδάκι μου, άνοιξα την κάλπη. Και τι λέτε ότι συνέβη? Φαντάζεστε τι μπορεί να συνέβη? Φαντάζεστε? Ο φάκελος ήταν τόσο φουσκωμένος που γέμισε όλη η κάλπη. Παραξενεύτηκα. 5 φύλλα έβαλα, τσιμεντόλιθος βγήκε. Δεν είναι δυνατόν, είπα. Δεν γίνεται αυτό που ζω. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό που αντικρίζουν τα μάτια μου. Τέλος πάντων, άνοιξα το φάκελο και με έκπληξη είδα ότι τα κοστολογημένα προγράμματά τους, που μετά τις εκλογές της 21ης Μάη παρουσιάζουν νυχθημερών από κανάλι σε κανάλι και από ραδιοφωνικό σταθμό σε ραδιοφωνικό σταθμό οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με κάποια δισεκατομμύρια διαφορά, βέβαια από μέρα σε μέρα και από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, τα κοστολογισμένα αυτά προγράμματα είχαν κάνει φτερά από το φάκελο. Εξαφανίστηκαν και τη θέση τους πήρε το Ταμείο Ανάκαψης και η Δανειακή Σύμβαση, που και τα δύο μαζί πρέπει να είναι πάνω από 5 κιλά, τα οποία κουβαλάω και σήμερα στην πλάτη μου. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί. Πήρα μια ζυγαριά. Αυτή τη ζυγαριά που έχει η δικαιοσύνη ως εμβλημά της. Καταλαβαίνετε, έτσι? Αυτή με τα δύο δισκάκια, που πάνω τους ακουμπάς αυτά που θέλεις να ζυγίσεις. Στο ένα που λέτε, έβαλα τη Δανειακή Σύμβαση του Ταμείου Ανάκαψης, τα 5 κιλά που σας είπα, και στο άλλο, δύο απλούς, μικρούς, άσπρους φακέλους. Σας το λέω και ανατριχιάζω, πραγματικά. Η ζυγαριά με το που ακούμπησα τους φακέλους έγειρε μονομιάς προς την πλευρά τους. Τα δύο μικρά άσπρα φακελάκια ήταν τόσο βαριά που η ζυγαριά κόντεψε να σπάσει. Συνεχίζω και ανατριχιάζω. Έκανα την επόμενη κίνηση. Τα άνοιξα. Μέσα στο καθένα βρισκόταν από ένα διπλωμένο χαρτί. Δεν γίνεται. Τι έχουν αυτά τα δύο χαρτάκια και είναι τόσο βαριά? Τα ξεδίπλωσα και τα διάβασα. Ανατρίχιασα. Αποδίδεται δικαιοσύνη. Λαϊκή δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Για δείτε και εσείς. Ένα σφυροδρέπανο και τρία μεγάλα γράμματα. ΚΚΕ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
Συνδυασμός εκλογικής περιφέρειας Α Πειραιός. Συνδυασμός εκλογικής περιφέρειας Β Πειραιός. Και από κάτω τα ονοματεπώνυμα 18 αγωνιστών, 18 μαχητών, 18 ανθρώπων που δεν κρύφτηκαν, δεν κρύβονται και δεν θα κρυφτούν ποτέ. 18 ανθρώπων που ο λαός του Πειραιά και των λαϊκών συνοικιών του γνωρίζει από πρώτο χέρι ποιοι είναι, γιατί ήταν μαζί σε κάθε αγώνα και σε κάθε διεκδίκηση, σε κάθε μικρή και μεγάλη νίκη που πέτυχαν όλοι μαζί, σε αυτά που τον κράτησαν όρθιο, σε αυτά που τον, στην ελπίδα που δεν πρέπει να σβήσει, στο όνειρο των νέων ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον που αξίζει σε όλες και όλους μας, για μια ανθρώπινη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ήταν δίπλα στους εργαζόμενους της Κόσκο, της eFood, της ζώνης στο πέραμα, που μετά τις πραγματικά δυναμικές κινητοποιήσεις τους απέσπαζαν νίκες. Γιατί βρέθηκαν από τα ξημερώματα κοντά σε συνανθρώπους μας και απέτρεψαν πληστηριασμούς. Όταν τα φαντς και οι τράπεζες συνοδεία αστυνομικών οργάνων σαν κοράκια έπεφταν να πληστηριάσουν τις κατοικίες τους. Όταν οι προμηθευτές της πράσινης ενέργειας επιχείρησαν να τους κόψουν το ρεύμα, αλλά απέτυχαν. Ο λαός του Πειραιά και των λαϊκών συνοικιών του γνωρίζει ότι με περισσότερους βουλευτές του ΚΚΕ στη Βουλή από τους 26 της προηγούμενης Βουλής θα είναι πιο δυνατή η φωνή του. Μόνο το ΚΚΕ θα είναι το αντίπαλο δέος σε μια de facto αντιλαϊκή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που με τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσουν πιστά αυτά που υπέγραψαν και οι τρεις τους. Το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μια κοινωνία όπου η ζωή του ανθρώπου δεν θα κρέμεται από μια κλωστή και δεν θα σβήνει σε μια καρότσα φορτηγού ή μετά από πολύωρη καθυστέρηση ενός ασθενοφόρου. Που τα νοσοκομεία, οι δημόσιες δομές υγείας και η περίθαλψη δεν θα είναι κόστος και ατομική ευθύνη, αλλά υποχρέωση μιας λαϊκής κυβέρνησης και όφελος για τους πολλούς. Για μια κοινωνία όπου τα δημόσια αγαθά και ο πλούτος που παράγεται από το λαό της θα επιστρέφονται στο λαό της, στους πολλούς. Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα που παράγει πλούτο. Έχει θάλασσα, νερό, αέρα, ήλιο, πηγές ενέργειας. Στις 7 η ώρα το πρωί της 25ης Ιούνιου οι κάλπες θα είναι άδειες. Στις 7 η ώρα το απόγευμα να γεμίσουν με εκατοντάδες ακόμα κόκκινα ψηφοδέλτια. Στις 21 του Μάη κάναμε το βήμα. Στις 25 Ιούνιου ας κάνουμε το άλμα για μια ισχυρή 100% και πάνω απ' όλα λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των άλλων. Αυτή που πραγματικά χρειάζεται ο λαός μας για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.